ενώπιον του Τριμελού Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου εκδικάσκει η αγωγή κατά του Δήμου Ηρακλείου για το φωνικό πεύκο που καταπλάκωσε το Παναγιώτη Μητρέλο τον Αύγουστο του 2022, τραγωδία που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση, φυσικά, το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό αποδοθεί δεν είναι ικανό ούτε να φέρει τον άνθρωπο πίσω, ούτε να απαμβλύνει τον πόνο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι όλο τον καιρό αυτό. Με τις πληγές να είναι ανοιχτές, η οικογένειά του ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ μέσω της αγωγής η οικογένεια και συγγενείς του εκλειπώντος διεκδικούν αποζημίωση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι η αγωγή αποζημίωσης. Βέβαια δεν θα τον γυρίσει πίσω αυτή η αγωγή, αλλά θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν. Τα παιδιά μείνανε χωρίς πατέρα. Υπήρχαν πάρα πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες... Τώρα είμαι ένα άτομο στην ουσία εγώ και έχω 3 παιδιά. Τα 3 παιδιά, εκ των οποίων ένας είναι φοιτητής και ο άλλος είναι μαθητής λυκείου. Η ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου είναι προφανής, είναι αντικειμενική και αδιαμφισβήτητη, καθότι όλα τα δέντρα είναι, που υπάρχουν στην πόλη μας σε δημόσιους δρόμους είναι υπό τη δική του ευθύνη και επιμέλεια. Και οπότε όφιλε και σύμφωνα με τις καταγγελίες που υπήρχαν και από τα εμφανή σημάδια που υπήρχαν στον κορμό του δέντρου να έχει μεριμνήσει και να έχει προβλέψει ενδεχομένως το αποτέλεσμα το οποίο επακολούθησε. Η κυρία Μητρέλου αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας αλλά και στην μάχη που δίνει η ίδια καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της και για το γεγονός ότι κόπηκε στο γιο της το φοιτητικό επίδομα των 300 ευρώ που έδινε ο Δήμος Ηρακλείου. Η τελευταία πληρωμή που είχε γίνει στο γιο μου, γιατί αυτά μπαίνανε στο λογαριασμό του γιου μου, ήταν τον Οκτώβριο του 2023. Συνεχίζει να είναι φοιτητής. Δηλαδή μόνο 300 ευρώ στην ουσία. Αυτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί και εγώ δεν ήμουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο, έπρεπε να κάνω πάρα πολλές χημειοθεραπείες. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βαγγέλης Στρατουδάκης, αναφέρθηκε στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκκρεμεί, καθώς πέρα από τα 2 άτομα που έχουν μπει στο κάδρο, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Είχε προσβληθεί από ένα μύκητα, ο οποίος λέγεται Ποροντάλεντάλεα πίνη, ο οποίος αυτός έτρωγε σιγά σιγά τον κορμό, έτρωγε το ριζικό σύστημα και ως επακόλουθο ήταν να μην έχει πλέον στήριξη το δέντρο. Τα σημάδια ήταν εμφανή, διότι το δέντρο, όπως έχω γράψει και αναφέρω και ουσιαστικά, φώναζε ότι δεν πηγαίνει κάτι καλά σχετικά με τον κορμό. Δεν πηγαίνει κάτι καλά σχετικά με το ριζικό του σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαίωση. Περιμένω βασικά το πόρισμα του εισαγγελέα. Έτσι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να γίνουν οι ποινικές ευθύνες. Γιατί αυτό το δυστύχημα ήταν έγκλημα στην ουσία. Ήταν έγκλημα.